Μετά από καιρό έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει χειριστεί στο πικ αυτή την κατάσταση της κρίσης και μάλιστα στην αρχή όταν άρχισε να την χειρίζεται άκουσε τα εξαμάξα από παντού και από το χώρο του. Στην πορεία όλοι διαπίστωσαν ότι έδινε κυριολεκτικά πολλές φορές μάχη μόνος του. Θα μου πείτε τα κατάφερε? Δεν είναι συνάρτηση μόνο του τι γίνεται στη χώρα μας. Υπήρξε πάντως ο υπουργός στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής που προσπάθησε, θα μας πει τι έβγαλε η δικιά του εμπειρία, αλλά θα μας πει κυρίως αν αυτό που διάγουμε σήμερα μπορεί να είναι στην ατζέντα μας το κυρίαρχο θέμα και να τίνει να χωρίσει τη χώρα. Δεν ξέρω αν είναι στα δύο ή στα τρία, αλλά με όξυνση. Είναι ο κύριος Γιάννης Μουζάλας. Καλημέρα, κύριε Μουζάλα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και σε εσάς και στους κριτικούς και στη γιορτή που έχετε στο Ηράκλειο. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εκφράστηκα με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο οι Κρήτες αντιμετώπισαν το ζήτημα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού σε εκείνη τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους σας, που αποφασίστηκε με μεγάλη προθυμία να πάρουν πρόσφυγες σε διαμερίσματα. Το πλάνο αυτό εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ακόμα με γέλιο, τώρα πια με γέλιο, ότι στον γυρισμό πριν καν προσγειωθεί το αεροπλάνο ο κύριος Αυγενάκης με είχε κηρύξει ανεπιθύμητο στην Κρήτη. Δόξα τω Θεώ το πρόγραμμα αυτό πήγε πολύ καλά και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αν δεν δείχναν οι Κρήτες αυτή τη μεγαθυμία και τη μεγαλοψυχία που του διακρίνει. Κύριε Μουζάλα, θέλω να μου πείτε σήμερα η εικόνα που έχουμε σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίσατε, χειριστήκατε εσείς, είναι η ίδια ή εδώ γίνεται ένας καυγάς για ένα πάπλωμα που επί της ουσίας δεν είναι τόσο φουσκωμένο? Κύριε Σαχίνη, εδώ πέρα έχουμε μία εικόνα που γίνεται μία προσπάθεια να δημιουργηθεί πανικός σε μία δύσκολη κατάσταση. Στις μέρες μου είχαμε 10.000 αφήξεις την ημέρα πριν την κλείσουν ο δρόμος των Βαλκανίων εκεί στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία σήμερα, και μετά τις 10.000 την ημέρα πέσανε στις 5.000 την ημέρα. Μετά φέραμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια την δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, πέσανε στις 80 την ημέρα. Τα τελευταίο χρόνο ήταν περίπου 180 την ημέρα. Mm-hmm. Σήμερα είναι περίπου 400. Είναι λοιπόν μια αισθητή αύξηση, αλλά για το όνομα του δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζήσαμε το 2015 και τους πρώτους μήνες του 2016. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα μπορούσε κανείς να τη διαχειριστεί. Κατά τη δική μου την άποψη γίνεται μια προπαγάνδα. Δεν γίνεται μία διαχείριση, κάθε μήνα βγαίνει ένα καινούριο σχέδιο, λέγονται λόγια για να πείσουν πτέρυγες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν ένα κόλλημα ιδεολογικό, αντιμεταναστευτικό, τέτοιες κορώνες, βαφτίζουν μεταναστευτικό μόνο για να δημιουργηθεί εχθρότητα στον λαό μας, ενώ το 65% είναι προσφυγικό. Κοιτάξτε, επειδή εγώ τώρα δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω αντιπολίτευση, να το πω απλά, σε μια δύσκολη κατάσταση, καμία σχέση με το 2015 και με το 2016 που τα καταφέραμε, σε μια δύσκολη κατάσταση διχάζουν το λαό, δημιουργούν πανικό, καταργούν την αλληλεγγύη, κάνουν προπαγάνδα, λένε ψέματα. Πόσες φορές ακούσατε εσείς για τη φύλαξη των συνόρων, για το σφράγισμα του Εύρου? Εγώ δεν κατηγορώ ότι δεν σφραγίστηκε ο Εύρος. Εγώ ξέρω ότι ο Εύρος δεν σφραγίζεται. Σφραγίζεται μόνο αν πάει να μπει πολεμικός εχθρός μέσα. Κάθε μέρα περνάνε εκατοντάδες άνθρωποι. Δεν φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Φταίει όμως η κυβέρνηση που λέει ψέματα. Στα νησιά αυξήθηκαν οι ροές μετά τη φύλαξη των συνόρων. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν γίνονται. Εγώ ποτέ μου, και νομίζω και ο κύριος Δίτσας, δεν είπα στους Έλληνες ένα ψέμα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πράγματα που ένας υπουργός δεν μπορεί να τα πει. Για λόγους πρωτοκόλλου, για λόγους διοντολογίας.
Αλλά με ψέματα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται σπέρνοντας στον λαό μίσος και έχθρα. Εάν εμείς μπορέσαμε να διαχειριστούμε το προσφυγικό μεταναστευτικό, θυμόσαστε μια λέξη που έλεγα στη Βουλή και με κατηγορούσανε, με ειρωνευόντουσαν, κουτσάστραβα, ήταν γιατί καταφέραμε να είναι ο λαός μας αλληλέγγυο. Τώρα πάνε να κάνουν τον λαό εχθρό. Δεν έχει γίνει. Θα δημιουργηθούν τέτοιες τάσεις. Κύριε Μουζαλά, λένε πολλοί ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, όχι αριθμητική, ποιοτική διαφορά του πώς υπήρξε το πικ της μεγάλης κρίσης 15-16 σε σχέση με το σήμερα. Ποια είναι η διαφορά, λένε, ότι τότε ήμασταν κυρίως ένα τράνζιτ, αδόκιμος όρος, αλλά μας χρησιμοποιούσαν ως χώρα τράνζιτ. Σήμερα είναι σφραγισμένο από εμάς και πέρα. Οπότε, σου λέει ο άλλος, σε μια χώρα καθημαγμένη 10 χρόνια πέρασε οικονομική κρίση, με πάρα πολλά προβλήματα, μπορεί όταν η Ευρώπη σφυρίζει αδιάφορα, η Τουρκία είναι αυτή που είναι, μπορεί να σηκώσει τα κύματα όλων αυτών των ανθρώπων, ή γινόμαστε με επιδότηση ένα κολαστήριο στην ουσία ψυχών και ανθρώπων? Κοιτάξτε, η απάντησή μου είναι σαφής. Όχι. Μια χώρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ήπειρο. Επομένως υπάρχει ταβάνι, επομένως οι δυσκολίες μεγαλώνουν, επομένως όμως κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε πολιτική στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση αυτή, σωστά κατά την άποψή μου, συνεχίζει την ίδια πολιτική που είχαμε και εμείς στην Ευρώπη. Έχει ένα πλεονέκτημα. Το 80% της Ευρώπης που αρνούνται οι κυβερνήσεις της να βοηθήσουν τη χώρα ουσιαστικά ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει ένα επιπρόσθετο καθήκον να πιέσει, να εξηγήσει πιο πιστικά ίσως από εμάς που ανήκουν στον ίδιο χώρο την κατάσταση. Καμία αντίρρηση δεν θα είχα εγώ σε αυτό και να απονείμω και τα εύσημα. Το δεύτερο όμως, ξέρετε τι θέλω να σας πω? Εγώ λέω συχνά και καμιά φορά με κατηγορούν και δικοί μου άνθρωποι. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έρχονται. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Φάνηκε αυτό το πράγμα, με βάση, δηλαδή στη θάλασσα και στο ποτάμι δεν μπορείς να κάνεις φράχτες, δεν μπορείς να κάνεις, ακόμα κι αν ήθελες. Εμένα το ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε κατ' εμέ και κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι, εάν από τη στιγμή που έρχονται πρόσφυγες και μετανάστες, η χώρα μας διατηρεί τις παραδόσεις της, διατηρεί τις εθνικές της ιδέες, διατηρεί τον πολιτισμό της και διατηρεί το διεθνές, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το εσωτερικό δίκαιο και τη συνθήκη της Γενέβης, ή τους πνίγει. Αυτό έχουμε να απαντήσουμε. Ξέρετε, εγώ δεν θέλω να βάλω το ερώτημα τους αγαπάς ή δεν τους αγαπάς, τους θέλεις ή δεν τους θέλεις. Κάποιος δεν τους θέλει γιατί είναι μαύροι και μυρίζουν, όπως λέει ο ίδιος, και προφανώς έχει πιστεί από ρατσιστές ότι οι μαύροι μυρίζουν. Εγώ δεν θα τους ήθελα γιατί θα προτιμούσα στις χώρες που να κάτσουν, να είναι καλά τα πράγματα, να μην έχουμε πολέμους και όλα αυτά. Δεν μπορεί να απαντάς σε τέτοια ερωτήματα. Το ερώτημα που έχουμε να λύσουμε σαν Έλληνες είναι, εάν μέσα σε αυτή τη δυσκολία, όχι ακόμα κρίση για το όνομα του Θεού, την δυσκολία, την μεγάλη δυσκολία, την μεγάλη δυσκολία, θα διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, θα παραμείνουμε κράτος δικαίου, θα παραμείνουμε ευρωπαϊκή δημοκρατία ή θα γίνουμε κάτι άλλο. Τι? Αυτό που οι φασίστες, οι ρατσιστές και οι τζιχαντιστές θέλουν. Κύριε Μουζαλά, να έρθω λίγο στο πρακτικό ζήτημα, γιατί το έχετε χειριστεί και διαχειριστεί. Όχι με επιτυχία πάντα, το έχετε πει πρώτος. Όταν φύγατε από το πόστο, θέλω να υπενθυμίσω, ίσως είστε από τους ελάχιστους υπουργούς μιας κυβέρνησης που είπα αυτά ήταν τα λάθη μου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, σήμερα ακούγοντας και τον Πρωθυπουργό χθες σε μια συνέντευξη να λέει, θα πάμε πιο γρήγορες διαδικασίες ασυλού, ξέρετε τα ακούω τα τελευταία 7 χρόνια αυτό, θα πάμε πιο γρήγορα, αλλά θα είναι και πιο αυστηρό το πλαίσιο. Και όποιος δεν πληρεί τα κριτήρια θα φεύγει για τη χώρα από την οποία μας ήρθε. Ερώτημα, με την εμπειρία που έχετε, πόσο εφικτό είναι αυτό? Έχω εδώ ένα επίσημο στοιχείο. Γερμανία, καταγεγραμμένη, 585.000 Πακιστανοί.
επιστροφές σε 3 χρόνια 5.800. Πόσο εφικτό είναι για την Ελλάδα όταν η Γερμανία δεν τον μπορεί? Ακούστε κύριε Σαχίνη, για 4η φορά η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα. Για 4η φορά και μετά από 1 μήνα πάρτε με πάλι τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Για 4η φορά η Νέα Δημοκρατία βάζει το κεφάλι στην άμμο και λέει ψέματα στον κόσμο. Ακούστε να δείτε, είναι αλήθεια ότι οι διαδικασίες του ασύλου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, εγώ δεν μπόρεσα να το πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιταχυνθούν. Το νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το πράγμα. Αντίθετα, θα δημιουργήσει παραπέρα δυσκολίες στην ορθή διευθέτηση του ασύλου. Εκτός εάν παραβιάσει κάθε κανόνα δικαίου, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι μια κυβέρνηση δημοκρατική σε μια δημοκρατική Ευρώπη δεν θέλει να το κάνει. Η Ουγγαρία το κάνει αυτό. Δεν θεωρώ ότι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην διαψευστώ, να ξαναμιλήσουμε σε 1 μήνα. Τι άλλο κάνει? Αυστηροποιεί το πλαίσιο. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα πάντα την άποψη ότι πρέπει να είμαστε πλούσιοι στο να τους δώσουμε αυτά που δικαιούνται και μπορούμε, και πρέπει να είμαστε και πολύ αυστηροί στο να τηρούν τις υποχρεώσεις. Αλλά αυτό δεν λύνεται με μια διαρκή κράτηση. Και εδώ λέει ψέματα. Πόσους θα βάλει σε κλειστά κέντρα? Αυτή τη στιγμή έρχονται 400 την ημέρα. Πόσους θα κλείσει σε κλειστά κέντρα? Πόσους θα βάλει μέσα σε φυλακή? Θα ξαναγεμίσουν όπως το 2014 αυτά τα απέσια κελιά στα αστυνομικά τμήματα με εκατοντάδες δυστυχισμένους? Θα πάει 36 μήνες, 36 μήνες για το όνομα του Θεού η κράτηση σε προαναχωρησιακά κέντρα? Γιατί τις διαδικασίες του ασύλου με αυτά που πρότεινε, με αυτά που ψήφισε, δεν θα τις επιταχύνει. Θα είχε ένα νόημα η κράτηση να συνοδεύεται σε κάθε μέρος κράτησης, να υπάρχουν συγκεντρωμένες επιτροπές ασύλου, συγκεντρωμένες επιτροπές προσφυγών, ώστε μέσα σε 5-6 μήνες, γιατί παραπέρα δεν είναι λογικό να βαστά η κράτηση, να μπορεί να αποδοθεί το αν έχει άσυλο ή όχι, και να γίνεται η προσπάθεια επιστροφή στην Τουρκία. Στις χώρες τους είναι πολύ δύσκολο να γίνει επιστροφή. Εκεί πέρα εμείς διεκδικούσαμε να φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών, δηλαδή η Ευρώπη να αναλαμβάνει τις επιστροφές, όχι μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, που το Πακιστάν ας πούμε δεν έχει οικονομικές συναλλαγές μεγάλες τέτοιες που να αναγκαστεί να δεχτεί πίσω κόσμο. Επομένως τι έχουμε εδώ πέρα? Τι άλλο, πόσους θα βάλει σε κράτηση από τους 100 που έρχονται? Τα 32 είναι παιδιά. Οικογένειες είναι, το 80-85% είναι οικογένειες. Θα βάλει στην κράτηση για 36 μήνες οικογένειες με 3-4 παιδιά? Είναι ψέματα όλα αυτά. Προσπαθούν να σπείρουν μια διχόνοια, προσπαθούν να κάνουν τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη εισβολέα. Εγώ δεν λέω να είναι κανείς χαρούμενος που έρχονται. Δεν με νοιάζει αν είναι χαρούμενος ή λυπημένος. Εγώ αναγνωρίζω ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα. Πρέπει να το λύσουμε όμως. Πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να γίνει μια σωστή διαχείριση. Έχει αποδειχθεί ότι σωστή διαχείριση όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά αντίθετα οδηγείται ο τόπος σε μια προσπάθεια διχασμού. Να σας πω κάτι. Αυτή η γραφική με το μπάρμπεκιου, το ρατσιστικό εκεί πέρα στα Διαβατά, υποστηρίχθηκαν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας, από κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Καταδικάστηκαν βγήκε όμως, με προλάβατε. Βγήκε η κυρία Μπακογιάννη και με πάρα πολύ επίσημο τρόπο και κοφτό, με το ύφος που ξέρει πολύ καλά η κυρία Μπακογιάννη να χρησιμοποιεί, το λέω θετικά αυτό, τους έβαλε στη θέση του. Αλλά συνεχίζουν. Βγήκε ο κύριος Αθανασίου, αντιπρόεδρος της Βουλής, και λέει: η Μυτιλήνη κινδυνεύουμε να γίνουμε Ροδόπη. Δεν το καταλαβαίνω. Η Ροδόπη δεν είναι Ελλάδα?
Η Ροδόπη δεν είναι Ελλάδα. Η Ροδόπη είναι κάτι για το οποίο ντρέπεται η Ελλάδα. Αυτό μπορούν οι μουσουλμάνοι της Ροδόπης να το αντιστρέψουν και να πούνε «Α, έχουμε πολλούς χριστιανούς εδώ». Δεν έχουν μέτρο σε αυτά που λένε και επειδή δεν ξέρουν το πρόβλημα, δεν μπορούν να καταλάβουν το κακό που κάνουν. Βγαίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και λέει ψευδέστατα, με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας ψευδέστατα, ότι δεν υπάρχει πια προσφυγικό, είναι μεταναστευτικό. Αυτό ξέρετε που μπορεί να οδηγήσει στο να πει η Ευρώπη ούτε λεφτά δεν σας δίνουμε, γιατί εμείς τα λεφτά τα δίνουμε για τους πρόσφυγες, όχι για τους μετανάστες, και να έρθει πάλι, εγώ ήμουνα υπουργός και συμμετείχα σε Υπουργικό Συμβούλιο και οι Ούγγροι συνάδελφοί μου λέγανε ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από τη Σέγγεν, γιατί δεν είναι προσφυγικό, όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία, είναι μεταναστευτικό το πρόβλημα. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Παίζονται τεράστια παιχνίδια εδώ πέρα. Δεν είναι για να κάνεις κομματική προπαγάνδα. Προφανώς, κύριε Μουζάλα μου, φαντάζομαι ότι δεν αγιοποιείται και καταστάσεις απ' την άλλη, να το πω έτσι σχηματικά, των ούλτρα ανέμελων δικαιωματιστών που δεν καταλαβαίνουν ότι και εκεί παίζονται παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν και ΜΚΟ που παίζουν παιχνίδια. Ακούστε. Όπα, συγχωρέστε με μια στιγμούλα. Έχω. Είμαι σε ένα λεπτό πάλι. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Είμαι εντάξει. Μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Λέω ότι υπάρχει και η άλλη. Σας άκουσα. Δύο πράγματα θα σας πω. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος πάντα έλεγα ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό αποτελεί πρόβλημα. Και πρέπει κανείς να δει πώς θα το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Αποτελεί πρόβλημα για αυτούς που έρχονται και αποτελεί πρόβλημα και για αυτούς που τους δέχονται. Και πρέπει να ισορροπήσεις. Προσπάθησα μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόσαμε μία πολιτική ίσων δικαιωμάτων. Δηλαδή, όχι αυτό το ξέφρενο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν μόνο δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Ούτε το άλλο ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποχρεώσεις και έχουν μόνο δικαιώματα κι αυτοί. Φέραμε μια ισορροπία. Υπάρχουν μέρη που ο μεγάλος όγκος δεν βοήθησε στο να φέρουμε αυτή την ισορροπία. Για τα οποία έχω μια ενοχή, πώς να σας πω, δεν τα κατάφερα, είναι η Μόρια, είναι και η Σάμος. Απ' την άλλη στέκονται όλοι στη Μόρια και στη Σάμο δικαίως, αλλά ξεχνάνε του ότι έχουμε 35 κάμπ όπου είναι by book, ότι έχουμε 25.000 ανθρώπους σε διαμερίσματα, ότι δεν τρώνε πια από συσίτιο, τα παιδιά πήγανε σχολείο, είναι όλα εμβολιασμένα. Κάναμε μαθήματα ελληνικών και αγγλικών στους ενήλικες. Φέραμε εμείς τα προγράμματα για τα ξενοδοχεία. Τι σας λέω, δεν σας λέω ότι πω φοβερός ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ακόμα φοβερότερος Μουζάλας λύσαν το πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα δεν γίνεται. Διαχειριστήκαμε το πρόβλημα με έναν τρόπο που να μπορεί να βγάλει από τον Έλληνα αλληλεγγύη και να μην βγάλει ρατσισμό. Ξέρετε, εγώ όταν έγινα υπουργός, όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, πριν γίνω ακόμα υπουργός, στις πλατείες μας ήταν πρόσφυγες και μετανάστες από τα προηγούμενα χρόνια. Έλεγα λοιπόν ότι ο κάτοικος της πλατείας Βικτωρίας δεν είναι ρατσιστής. Όταν όμως κάποιος κατουράει κάτω από το σπίτι του κάθε βράδυ 50 άνθρωποι, δεν τους θέλει. Όταν τους πήραμε από εκεί, τους βάλαμε σε κάμπ, τους ψάξαμε για νόσους, τους εμβολιάσαμε, τους φτιάξαμε, όχι καλές, καλύτερες συνθήκες διαμονής, αλλά ήταν υπό έλεγχο, είχανε και αυτή μια ασφάλεια, ξέρετε. Το να αισθάνεται ασφαλής ο πρόσφυγας και ο μετανάστης, το να είναι τακτοποιημένος κάπου, το να έχει ζεστό νερό, να έχει φαγητό, να έχει ρούχα, να μπορεί να πάει σχολείο, είναι καλό για τους Έλληνες, γιατί μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση, γιατί δεν δημιουργείται εγκληματικότητα. Και είναι αλήθεια ότι στα χρόνια μας δεν δημιουργήθηκε εγκληματικότητα. Υπήρξε μια παραβατικότητα
όχι πολύ μεγάλη, αλλά φυσική μέσα στα κάμπ αναμεταξύ τους, αλλά η εγκληματικότητα αυξήθηκε περίπου 1%, που στατιστικά εγγίζει τα όρια του σημαντικού. Δηλαδή είχαμε σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα. Δυστυχώς αυτή η πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αφαιρέθηκε ο ΆΜΚΑ. Δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στο όνομα του ότι κάποτε θα βγει μια κάρτα. Ναι, αλλά άμα δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, δημιουργείται κίνδυνο για αυτόν και για μένα. Κύριε Μουζάλα, λέει ένας ακροατής, αφού σας στέλνει την καλημέρα του από το Ηράκλειο, πιστεύει ο κύριος Μουζάλας, ιδίως με την ερμηνεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, έτσι και μεταφερθεί ο πρόσφυγας από την ισιωτική χώρα στην υπηρετική, πιστεύει στα σοβαρά ότι αυτό δεν λειτουργεί ως πίθος των Δαναΐδων, δηλαδή να αποφορτίζουμε εμείς τα νησιά να ξαναφορτίζονται, διότι ο γείτονας από δίπλα χρησιμοποιεί και το ομολογεί κοινικά τη τρόφιγγα? Καταλαβαίνω απόλυτα τον αναγνωτόν ακροατή σας και σε ένα βαθμό και θα εξηγήσω, συμφωνώ μαζί. Ακούστε να δείτε. Έχω γράψει κάθε χρόνο, έστελνα επιστολές σε όλους τους υπουργούς εσωτερικών, στην Κομισιόν, στον κύριο Αβραμόπουλο, και ζητούσα τη δυνατότητα να μεταφερθούν στην ενδοχώρα υποκράτηση, επαναλαμβάνω τη λέξη υποκράτηση, άνθρωποι χωρίς να εκπίπτουν από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, θεωρώντας ότι αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσαν να το αποδεχτούν στην Ευρώπη, δεν το αποδέχτηκαν ποτέ, και θεωρώντας επίσης ότι έτσι δεν θα ήταν και ένα δέλεαρ να έρχονται κι άλλοι, να έρχονται κι άλλοι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που λέω. Βεβαίως. Ο ακροατής σας φαντάζομαι το πιάνει. Προσέξτε όμως τώρα μια καινούργια εμπειρία που έχουμε. Ακόμα και έτσι έρχονται. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Η Μόρια, εγώ την παρέδωσα 5.500. Ο κύριος Μίτσας την παρέδωσε 5.500. Πήγε στις 17.000 τώρα. Γι' αυτό φταίει η Νέα Δημοκρατία. Έρχονται όμως κι άλλοι. Έρχονται κι άλλοι. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει να παλεύει ώστε να μην χάνονται από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας αυτοί που μεταφέρονται, έστω και αν προϋπόθεση γι' αυτό είναι να μεταφερθούν οι υποκράτες. Mm. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να μου πείτε, με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εδώ μου λένε ακροατές βεβαίως ότι επί Μουζάλα, και μάλιστα εδώ βλέπω μηνύματα ακροατών που δεν συμφωνούσαν σε όλα μαζί σας, αλλά λένε επί Μουζάλα νούμερα είχαμε. Τώρα έχουμε χάσει και τα νούμερα, δεν τα ακούμε. Δεν υπάρχουν, όσο και αν ψάξουμε. Λοιπόν, ρωτούν εδώ οι ακροατές, κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως έχει τώρα η κατάσταση, ποιες είναι οι κινήσεις εκείνες που, αν θέλετε, θα αποφορτήσουν και μία φέρουσα οπτική στην κοινωνία, η οποία την είπατε με ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα? Άμα 50 άνθρωποι κατουράνε έξω από το σπίτι σου, όσο και να είσαι open mind, θα πεις δεν πάει άλλο. Παιδιά, δρόμο. Να σας πω λοιπόν, και θα σας πω και κάποια πράγματα που δεν συνηθίζει κανείς να τα λέει. Το πρώτο είναι να συμμαχήσουν όλοι οι Έλληνες και να βοηθήσουν την κυβέρνηση στην μεταφορά των ανθρώπων σε κάμπ, ξενοδοχεία, διαμερίσματα. Και εκεί πέρα εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση. Να σταματήσουν αυτές οι λύσιες, φασιστικές, μικρονοϊκές αντιδράσεις, όπου ο άλλος δίνεται Ρωμαίος εκατόταρχος πιστεύοντας ότι είναι αρχαίος Μακεδόνας και πάει να τροβολάει πούλμαν με παιδιά. Πρώτο καθήκον λοιπόν των Ελλήνων, τους αρέσουν, δεν τους αρέσουν οι πρόσφυγες και μετανάστες, να βοηθήσουν την κυβέρνηση, και σας το λέω εγώ που ήμουν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και που είμαι ΣΥΡΙΖΑ, να εγκαταστήσει αυτούς τους ανθρώπους σε εγκαταστάσεις καλές. Όχι άριστες, δεν γίνεται, καταλαβαίνω, καλές. Και να ελέγχεται η κυβέρνηση ώστε η κατάσταση καλυτερεύει στις εγκαταστάσεις αυτές. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει, αλλά δεν το κάνει, είναι να διπλασιάσει τις επιτροπές προσφυγών. Κακώς έβγαλε από μέσα την ύπατη αρμουστία. Αυτό θα της δημιουργήσει χρονικά προβλήματα και νομικά προβλήματα αργότερα.
και να βάλει 2 και 3 επιτροπές προσφυγών και επιτροπές ασύλου σε κάθε νησί, ώστε να μην διασπώνται και να εξετάζουν επακριβώς αυτούς οι οποίοι είναι στα νησιά, που είναι το επίγον και που από εκεί μπορούν να φύγουν προς την Τουρκία. Εδώ πέρα δίκαια κάποιος θα πει ότι ωραία ρε Μουζάλα, τώρα το λες, γιατί δεν το έκανες. Δεν μπόρεσα να το κάνω, κύριε Σαχίνη. Υπήρχαν δεσμεύσεις από το μνημόνιο, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε παραπάνω επιτροπές, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις και προφανώς υπήρξε και ένα στοιχείο λήψης δικής μου ικανότητας. Δεν είμαι Θεός, μέσα από την εμπειρία μου και μέσα από τα λάθη μου προτάσεις. Το είπαμε λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο αυτό, το τρίτο είναι να αυξηθεί το ποσό που δίνεται για να κάνουν η οικειοθελή επιστροφή. Στα χρόνια μου κάναμε 7.500 οικειοθελείς επιστροφές. Είχαμε μεγάλη δυσκολία στο να κάνουμε επιστροφές στη Τουρκία ή στις χώρες καταγωγής. Αυτό είναι γενικευμένο και η Γερμανία έχει και η Ολλανδία έχει και όλοι έχουν. Βρήκαμε όμως αυτόν τον τρόπο με την οικειοθελή επιστροφή. Τι γίνεται στην οικειοθελή επιστροφή? Έρχεται ο άλλος, βλέπει ότι τα πράγματα δεν του βγήκανε καλά και του λες, εάν γυρίσεις στην πατρίδα σου, υπάρχει ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Αν γυρίσεις στην πατρίδα σου, θα πάρεις 500 ευρώ το κάθε άτομο και στην πατρίδα σου θα σε περιμένει κάποιος από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης να ξαναρχίσετε μια μπίζνα μαζί, μια δουλειά μαζί, να σε βοηθήσει να ξαναεγκατασταθείς. Εμείς με απόφαση και με την κατανόηση του κυρίου Τσίπρα αυξήσαμε αυτό το ποσό από 500 ευρώ σε 1.000. Και έτσι αυξήσαμε τις οικειοθελείς επιστροφές. Εγώ θα τολμούσα να πω, αλλά θα πρέπει να το δει αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, ότι θα άξιζε να κάνεις και καινούργια αύξηση, ώστε να έχουν ένα κίνητρο οι άνθρωποι αυτοί να γυρίσουν πίσω. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν τα βρήκαν τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν και όπως οι Μάγκρεπ τους τα είπαν. Και το τέταρτο είναι μια τεράστια πίεση στην Ευρώπη. Θα αποδώσει, δεν ξέρω να σας πω, στα χρόνια μου κάπου απέδωσε, στα κύρια μου ζητήματα δεν απέδωσε. Να γίνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επιστροφών, να πάρουν ανθρώπους ώστε να εξετάζουν το άσυλό τους σε άλλες χώρες. Αυτό το είχαμε ψηφίσει το 2015 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και να πάρουν τουλάχιστον τα ασυνόδευτα ανήλικα, αντί να μας κουνάνε το δάχτυλο. Εκεί πέρα είναι ζητήματα που μπορεί κανείς να συστοιχηθεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Προφανώς δεν λύνεται το θέμα λέγοντας το λαό ότι είναι σαν τους Πέρσες που εισβάλλανε στην Ελλάδα, ότι είναι λαθροεισβολείς, ότι θέλουν να μας κάνουν μουσουλμάνους, ότι οι μουσουλμάνοι είναι φασίστες. Το είπε παπάς αυτό. Δεν σκεφτείτε έναν ημάμι να βγει στην Κομωτινή και να λέει οι χριστιανοί είναι φασίστες. Πού θα οδηγηθεί η χώρα μας με αυτά τα πράγματα? Εγώ λοιπόν καλώ τους Έλληνες να μην τσιμπάνε στην προπαγάνδα και στα ψέματα. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έχει κουραστεί ο κόσμος μας. Είναι 4 χρόνια τώρα που βαστάει αυτή η ιστορία. Αλλά πρέπει να θυμηθεί ότι αν καταφέραμε να κάνουμε μια στοιχειοδός καλή για το λαό μας και για αυτούς διαχείριση, ήταν επειδή ο λαός στάθηκε αλληλέγγυος και δεν πήγε να ψήσει σουβλάκια και να κάνει μπούρδες έξω από τα κάμπ. Πήγαινε ρούχα, πήγαινε φαγητό, έπαιρνε τα παιδιά και τα πήγαινε μια βόλτα. Καταλλαγή θέλει, καταλλαγή θέλει.